Ξεκίνησε σήμερα από το Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας η εκδίκαση της υπόθεσης του 55χρονου συνταξιούχου τραπεζικού υπαλλήλου από το Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρησμό αυτοκινήτων. Ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Αλέξης Κούγιας, έθεσε καταρχήν το θέμα λήψης DNA του κατηγορουμένου, αλλά και της χρήσης του υλικού που υπάρχει καταγεγραμμένο σε κάμερες και δήλωσε κατηγορηματικά πως είναι αθώος. Επίσης, ο κ. Κούγιας βασίζει την επιχειρηματολογία του στην προσωπικότητα του 55χρονου, ενώ ξεκαθαρίζει πως ούτε και ο γραφικός του χαρακτήρας ταιριάζει με αυτόν των χειρόγραφων σημειωμάτων που βρέθηκαν σε κάποια από τα αυτοκίνητα. Η όλη παραπομπή του κυρίου κατηγορουμένου βασίζεται στην άρνησή του να υποβληθεί σε εξέταση DNA για ένα από τσίγαρο που είχε βρεθεί και στο γεγονός ότι δεν έδωσε δείγματα γραφής για ένα σημείωμα που είχε βρεθεί σε κάποιον ο οποίος είχε ένα αυτοκίνητο το οποίο και εξεράγει, στο οποίο εξεράγει ένα μηχανισμός. Σήμερα αναδείξαμε πρώτον τον λόγο για τον οποίο ο κύριος κατηγορούμενος δεν δέχτηκε να υποβληθεί σε εξέταση DNA και είναι καθαρά στάση ζωής. Το κυριότερο όμως φέραμε ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη, γιατί υπήρχε ένα ισχυρισμό στο Βούλευμα ότι ο κύριος κατηγορούμενος δεν δέχτηκε να δώσει δείγμα γραφής. Ενώ αποδείξαμε ότι ο κύριος κατηγορούμενος είχε δώσει δείγμα γραφής στις φυλακές, το οποίο εξετάστηκε και απεδείχθη ότι το σημείωμα το οποίο αφορά μια πράξη από αυτές για τις οποίες κατηγορείται δεν είναι δικό του, είναι άλλου. Και επομένως και εκεί φαίνεται ότι τόσο η προανάκριση όσο και η τακτική ανάκριση έκανε σπουδαία λάθη. Για μας, ένας άνθρωπος αυτής της ποιότητας, με αυτή τη στάση ζωής, δεν μπορεί ποτέ να έχει σαν στάση ζωής για τον οποιοδήποτε λόγο να βάζει γκαζάκια ή να βάζει έφλεκτα υλικά κάτω από αυτοκίνητα. Αφού αποφάνθηκε το δικαστήριο και όλα τα παραπάνω, πέρασε και στην ουσία της υπόθεσης με την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας. Ο πρώτος που εκλήθη ήταν ένας αστυνομικός της ασφάλειας Βόλου που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ανέφερε ότι είδε τον κατηγορούμενο να τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η δίκη θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες.